Και κύριοι, τηλεφωνικά αυτή τη φορά θα πάμε στην Ουάσιγκτον και στην ανταποκριτριά μας, τη Λένα Αργύρη. Λένα, καλησπέρα από την Ιδωμένη. Έχεις νέα, έχεις αντιδράσεις για τα όσα εκτυλίσσονται την απόψινή βραδιά, ευρωπαϊκή βραδιά, στις Βρυξέλλες. Είναι στραμμένα τα βλέμματα και εδώ στην Ουάσιγκτον σε όσα γίνονται στις Βρυξέλλες. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Συνεπώς είχαμε αναφορές σήμερα σε σχέση με το προσφυγικό και βεβαίως σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και από το Λευκό Οίκο και από το State Department. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, να αρχίσουμε με αυτό πάνω, ο Τζος Έρνεστ, είπε λίγο νωρίτερα ότι η προσφυγική κρίση δοκιμάζει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές αυτό, ότι πρόκειται για μια πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα, για μια πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν οι χώρες της Ευρώπης εργαστούν από κοινού. Ο κύριος Έρνεστ είπε επίσης πάνω ότι ο Λευκός Οίκος καλωσορίζει την ανάπτυξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Τώρα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του State Department, ο Μαρκ Τόνερ, μας είπε ότι το προσφυγικό όπως εξελίσσεται αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το ρόλο της Ελλάδας και βεβαίως και άλλων χωρών στην περιοχή όπως η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία στην απορρόφηση τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών. Ο κύριος Τόνερ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα κάνει μια τεράστια θυσία και ότι το βάρος της Ουάσιγκτον, που όπως είπε συνεισφέρει χρηματοδοτικά περισσότερα από κάθε άλλη χώρα, είναι αυτή τη στιγμή η λήξη του πολέμου στη Συρία για να σταματήσουν οι προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και συνεπώς να σταματήσουν οι πρόσφυγες να έρχονται και στην Ελλάδα πάνω. Λένα, μία ερώτηση μόνο από την δική μου την πλευρά. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σαν πρώτο θέμα έχουν επιλέξει την Σύνοδο Κορυφής και τα όσα βρίσκονται σε εξέλιξη με τις προσφυγικές ροές στην Ελλάδα ή προβάλλουν κάτι άλλο. Αμερικανικά μέσα, από περίεργη και μόνο μπορεί να αντιληφθεί κανείς, επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά, από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, πρώτο θέμα για αυτούς θα είναι οι προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων τόσο σε Δημοκρατικό όσο και σε Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Και εν συνεχεία, βεβαίως, θα έρχονται όλα τα άλλα. Όπως με προκειμένο, έρχεται στη συνέχεια η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό. Δεύτερο στην προκειμένη περίπτωση θέμα λοιπόν, που αν εξαιρέσεις την ιδιαίτερη, το ειδικό βάρος και την ιδιαιτερότητα της προεκλογικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα ήταν σαν να είναι πρώτο. Σε κάθε περίπτωση, σε ευχαριστώ για την συνομιλία αυτή, Λένα. Επιστροφή.